Άλλη παντιά μου δεν είχα να με τραβήσει σήμερα. Θα σ' αρέσουν. Πολύ ωραία δουλειά. Και του χρόνου εύχομαι. Να είμαστε καλά. Εδώ δεν είναι λίγο κινηματογράφος, τι μου φαίνεται. Νίκος. Εγώ αυτόν ψηφίζω, αλλά και αυτό είναι πολύ ωραίο άρμα. Ωραία, αυτό για έχουμε, λατέρνα έχουμε, φιλότιμο έχουμε, πάμε. Μα το είχε πει και ο Μπάρακ Ομπάμα, οι Έλληνες έχουν φιλότιμο. Κοντρινό καραβάλι για πάντα. Τι είστε εντυμένοι, τι είστε εντυμένοι. Ω, ακόλουθη του ζήφου του Μπακαλώνα του Κορδόν. Κάνουμε ένα casting ανάμεσα στους καρναβαλιστές, γρήγορο, για να διαλέξουμε, να διαλέξουμε. Εδώ είμαστε, αυτά είναι τα Νάσης Τρυφικόπουλος. Περνάει ο καλλιτεχνικός διευθυντής, θα ακούσουμε σε λίγο τι έχει να μας πει για την παρέλαση. Την πραγματικότητα μπαίνει, την παρέλαση. Την παρουσιάζουμε εμείς. Αυτό παρουσιάζεται μέσα από τους καρναβαλιστές. Αποκαλύπτεται μέσα από τις δηλώσεις των καρναβαλιστών. Κυρία μου, χρόνια πολλά. Να και ο Ζήκος, το περιβόητο, το μπακάλικο του. Κουραζόμαστε. Όχι, ο μικρός έχει λίγο κουραστεί, έχει και τα νεύρα του, αλλά περνάμε καλά. Ένα άφησαν ένα ροπάκι του καρναβάλι στο μικρό και βγήκε στο μεγάλο. Κούκλα! Γεια σας! Είσαι η αυριανή βασίλισσα μετά από χρόνια εδώ! Εδώ! Μια δεκαετία, τσίπης, ταυτισμένη με την ελευθερία. Και φαινόμαστε. Δεκαετία του 70. Κι άλλο άρμα εδώ. Ακολουθεί. Ωραίο και αυτό. Πολύχρωμο. Ξεχωριστό. Τροφαντές εδώ. Δημιουργίες. Είναι που τα φάγαμε όλοι μαζί και μαχήναμε, Πέτρο. Γι' αυτό. Μαζί τα φάγαμε, λέει, αλλά πώς γίνεται εμείς να μην έχουμε και αυτοί να έχουνε. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Τα κάναμε, παίρνετε άρματα εμείς. Ωραίο. Άλλο ένα άρμα. Πιο μικρά αυτά τα άρματα. Ωστόσο και αυτά μοναδικά. Ξεχωριστά, μην ξεχάσουμε ότι πέρασε και από την Πάτρα το ράλι με τις μηχανές Harley Davidson. Και αυτό ίσως μας συνέβη εκείνες τις ημέρες. Είναι αλήθεια, είναι η έμπνευση μάλλον του συγκεκριμένου άρματος. Εδώ τα σήματα του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Πόσο τα τηρούμε δεν ξέρω. Γενικά το stop όπως το τηρούμε είναι μια άλλη ιστορία. Κυρίες και κύριοι, είσαστε στο Πατρινό Καρναβάλι του 2011 και το ξέρετε. Προσπαθούμε να σας μεταδώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στην πλατεία. Έχουμε πολύ κόσμο. Εσείς που λέγατε ότι η Πάτρα εδώ έχει τουρισμό. Έχει να όλοι πάρα εδώ πολύ είναι κόσμο, αλλά τώρα περνάει από μπροστά μας το άρμα με τα πολιτικά μηνύματα, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και φυσικά πλαισιωμένος από τους επιτελείς. Ο Πρωθυπουργός πάνω σε ποδήλατο. Να ανησυχεί μας και τη ζωή ποδήλατο. Η κυρία Μέρκελ κοίτα. Ο κύριος Πάκαλος. Πάκαλο αδύνατο τον δείξανε. Δεν θα το έλεγα και αδύνατο. Όσο να είναι και εδώ αποδείχθηκε ότι έχει ένα ισχυρό εκτόπισμα. Άλλο ένα άρμα. Εδώ που τρώνε με χρυσά κουτάλια. Η κυρία Μέρκελ. Δύο ήρωες έχω γνωρίσει, ο ένας πρέπει να είναι ο σύζυγος της κυρίας Μέρκελ. Εννοείται!
Αυτά λοιπόν ήταν τα άρματα από το καρναβαλικό εργαστήριο του Δήμου Μαδρέων και φυσικά θα έχουμε και συνέχεια με άρματα από τα πληρώματα που και αυτά θα είναι ξεχωριστά, Πέτρο. Θα αποδείξουν για άλλη μια φορά ότι κυριολεκτικά το πατρινό καρναβάλι είναι πάνω στη στόφα και στη δυναμική των πληρωμάτων. Πάντοτε, περισσότεροι από 30.000, κοντά 40.000 άτομα θα περάσουν από μπροστά τους παίχτες σας με τρομερές στολές, τρομερές δημιουργίες και με ένα μοναδικό μήνυμα. Το πατρινό καρναβάλι είναι ένα και μοναδικό και εδώ είμαστε για να το μεταδώσουμε. Σε λίγο θα έχουμε και τον Δήμαρχο Μαδρέων, τον κύριο Δημαρά. Να συνεχίσουμε, κύριος Πολυβαρόπουλος. Από ό,τι βλέπω ο καιρός θα πάει καλά, όπου έχουμε συνέντευξη. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ικανοποιημένη. Τα δύο τελευταίους μέρες είναι πολύ καλά. Εύχομαι του χρόνου να είναι πιο δημιουργικό το καρναβάλι. Ένα τέταρτο. Σου δίνω τρία τέταρτα να μου δώσεις το 1/4. Έχουμε και τις 4 εποχές. Έτσι, εξηγέστε. Ωραίες το λες. Με μοναδικά. Εδώ. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι χειροποίητο, αξεσουάρ. Δεν κουράζει. Όχι, δεν κουράζει τίποτα στο καρναβάλι. Ευχαριστή. Καθόλου, καθόλου, δεν είναι τίποτα αυτό τώρα. 35 είμαι εγώ. Πέτρο, συνεχίζουμε, ωραία χρώματα. Τον κύριο Δημαρά, σε λίγο τον έχουμε κοντά. Περιμένουμε τον κύριο Δημαρά, περιμένουμε τον Δήμαρχο να δώσει και το μήνυμα σε όλους. Ωραία καπέλα, ωραίες στολές, ωραίες μάσκες. Δεν κουραστήκατε ακόμα, δεν κουραστήκατε. Εσείς κουραστήκατε που φοράτε τα μοχλή. Καθόλου. Okay. Η μαμά, ο παπάς καλά, όλοι. Όλοι. Το σχετάζουνε. Τι κρύβεται από κάτω. Όχι. Κάθε χρόνο και πραγματικά επαληθεύεται είναι ότι υπάρχουν πολλά πληρώματα με καλλιτεχνικές ανησυχίες που βάζουν τη φαντασία τους να δουλέψει και δημιουργούν μοναδικές. Για φαντασία τους, εδώ δουλεύουν οι ίδιοι λέμε ρε παιδί, μόνο η φαντασία τους δουλεύει. Είμαστε στον αέρα. Χρόνια πολλά και καλά. Για πολλά και σε εσά. Θέλω να μου πείτε το πρώτο σας σχόλιο, πρώτη χρονιά. Εγώ θα πω άδεξη, μακάρι όπως το καπέλο να σκίζει για το καρναβάλι. Αυτό. Εσύναν τα μάτια, πως θα βγάλαν τα μάτια. Καλησπέρα, τι κάνετε καλά. Πάντα καλά, με κέφ και χαρά. Εγώ εκείνο μπορώ να πω ότι για μια ακόμη φορά η Πάτρα έδειξε ότι με τα νιάδια της φαντασίας της την ανατρεπτική νοοτροπία των κατοίκων της μπορεί να στείλει πάντα μηνύματα ελπίδας και μέσα σε κρίση. Πήγαμε κόντρα στην κρίση! Σήμερα υπάρχουν δείχνουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μια χαρά είναι, εντάξει, όλα καλά, πάμε, πάμε. Ο Δήμαρχος Πατρέων, Γιάννης Δημαράς, θα είπε ο Δήμαρχος. Είχε δύο καπέλα και ένα στο πέτο εδώ. Όχι σαν εσένα που είστε με ένα καπέλο. Λοιπόν, μια χαρά ήταν ο Δήμαρχος, εντάξει, εσείς που λέτε ότι δεν μεταμφιέζεται κάποιοι, δεν εννοώ. Με δύο καπέλα ήρθε ο Δήμαρχος. Με δύο, κάναμε και αρχή με τους σοκολατορίστες.